next speaker, Mrs. Tsakri. You have the floor. Thank you, Miss President. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρωτού κάνω μια τυποθέτηση επί το τουλικού κειμένου να αναφέρω ότι το πρόσφατο τραγικό συμβάν με τους 700 πνιγμούς στη Λαμπεντούζα δεν μπορεί να επικεντρώνει το πρόβλημα των μεικτών μεταναστευτικών ροών μόνο στον χώρο τη κεντρική Μεσογείου. Δεν μπορεί να αναφέρεται στο κείμενο σε απειλή μόνο το γεγονό ότι 70.000 αναμένουν ένα καράβι που θα του μεταφέρει στην Ιταλία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τη Ιταλία. Είναι όλων των χωρών τη Μεσογείου και εν τέλει είναι όλων των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν 4 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγε στην Τουρκία περιμένουν ένα καράβι για να περάσουν σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Η Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, δεν έποψε να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου ποτέ. Το 1 εκατομμύριο εντοπισμοί και διασώσει που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα φαινόμενο ιστορικά πρωτοφανέ παγκοσμίω, το οποίο ξεπερνά τι δυνατότητε διαχείρισή του από τι υφιστάμενε εθνικέ δομέ και υπηρεσίε, παρά τι προσπάθειε που καταβάλλονται και τι βελτιώσει που γίνονται. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια απλή πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κύρια πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ το 95% των παράνομων μεταναστών, με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια λόγω τη οικονομική κρίση, εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη Ελλάδα. Ω προ το τελικό κείμενο, θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση και να θέσω στη συνέχεια ένα ερώτημα. Ποια είναι η διαπίστωση. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα που προτείνονται ήδη εφαρμόζονται κατά το μάλλον ήτον, όχι βεβαίω στο βαθμό που θα έπρεπε και την μετενέντηση την οποία θα έπρεπε, αλλά πάντα προβλέπονται και μέρει εφαρμόζονται. Ω προ το ερώτημα, τι όλα αυτά που δεν έγινε θα μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα και σήμερα ζητάμε επιτακτικά να γίνει. Γιατί όλο αυτό το διάστημα παραμέναμε δρανείς Νομίζαμε ότι λύθηκε το πρόβλημα ή δεν το αντιμετωπίζαμε όλοι ω πρόβλημα, καθώ το κύριο βάρο το εμπομίζονται στι συγκεκριμένε χώρε. Και κυρίω ω που είμαστε διατηρημένοι να συμβάλλουμε στην εξέβρεση μια λύση και πώς ο καθένα μα εννοεί αυτή τη λύση. Κυρίε και κύριοι, ω κράτη που σεβόμαστε το Διεθνέ Δίκαιο, από τη στιγμή που κάποιο μετανάστη ή πρόσφυγα μα χτυπήσει την πόρτα, περάσει τα σύνορα, είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Όσοι άνθρωποι έχουν πάρει την απόφαση να διαβούν το δρόμο τη προσφυγιά ή τη μετανάστευση, δεν γυρίζουν πίσω. Συνεπώ, πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα τη γενέση του. Και το πρόβλημα δεν είναι, βέβαια, μόνο η συμβολή στη δίεξη των λαθρεμπόρων, αλλά η συνεργασία στη δίωξη των λαθρεμπόρων, των δουλεμπόρων. Συνεργασία όμω με ποιου, με διεφθαρμένα καθεστώτα, με αυτού που συνεργάζονται μαζί του. Η οικονομική βοήθεια που δίνουμε, τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο πάροχο εξωτερική βοήθεια στον κόσμο. Είδατε να αλλάζει κάτι. Ω προ τη μείωση των ε, μεικτών ε, μεταναστευτικών ροών με όλα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί κατά καιρού, και να θέσω και εδώ και ένα άλλο σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι η διαθεσιμότητά μα για να συμβάλλουμε και να αναλάβουμε πρωτοβουλίε για την εγκαθίδρυση τη ειρήνη, όταν ο ίδιο ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται με αφορμή τη Ρωσία την απουσία εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απουσιάζει η διάθεση για συμμετοχή σε μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία εφαρμογή του διεθνού δικαίου, για ποια, για ποια εφαρμογή του δικαίου που να μιλάμε. Ε, Ω προ το θέμα των προσφύγων, το είπα και προχθές και το ξαναλέω και σήμερα, απαιτείται η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών, μέσω των οποίων θα διακινούνται με τελικό προορισμό την χώρα την οποία επιθυμούν. Υπάρχει βεβαίω το προηγούμενο μεταγραφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτε χώρε για την νόμιμη μετανάστευση. Κυρίε και κύριοι, η αλληλεγγύη έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν αποτελεί μια αόριστη έννοια. Σημαίνει ανάληψη ευθυνών από όλου βάσει των δυνατοτήτων του καθενό. Την αλληλεγγύη αυτή θέλουμε να δούμε να λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.